Χαίρετε φίλες και φίλοι μου. Όνομά μου Δέσποινεστη. Ο Λυσίας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες της αρχαιότητας. Το όνομά του προκύπτει από το θέμα λύση και την κατάληξη ίας, που είναι δηλωτική ιδιότητας. Λυσίας δηλαδή είναι αυτός που δίνει λύσεις. Ο πατέρας του Λυσία, ο Κέφαλος, ήταν Σιρακούσιος και ήρθε στην Αθήνα περί το 460 π.Χ. κατόπιν προσκλήσεως του φίλου του Περικλή. Έζησε 30 χρόνια στην Αθήνα και άφησε σημαντική περιουσία στα παιδιά του, Πολέμαρχο, Ευθύδημο και Λυσία, καθώς ασκούσε μαζί με 120 δούλους το επάγγελμα του ασπιδοποιού. Μετά το θάνατο του πατέρα του, το 430 π.Χ., ο 15χρονος Λυσίας πήγε στους Τωρίους, μία αποικία των Αθηναίων. Εκεί συμπλήρωσε τη ρητορική του μόρφωση και επέστρεψε στην Αθήνα μετά την καταστροφή των Αθηναίων στη Σικελία το 413 π.Χ. Το 404 η περιουσία του κατασχέθηκε από τους ολικαρχικούς, τους Τριάκοντα Τυράννους. Οι ίδιοι σκότωσαν και τον αδελφό του Πολέμαρχο. Ο Λυσίας κατάφερε να δραπετεύσει στα Μέγαρα και από εκεί να βοηθήσει σημαντικά τον αγώνα των Αθηναίων Δημοκρατικών εναντίον των Τυράννων. Αμέσως άσκησε ποινική δίωξη εναντίον εκείνου που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του αδελφού του και για όλα τη δεινά της οικογένειας του. Ο λόγος που εκφώνησε στο δικαστήριο εναντίον αυτού του ανθρώπου, ο κατά Ερατοσθένους, θεωρείται ο καλύτερος από όλους τους λόγους του. Τα τελευταία λόγια είναι ονομαστά. Ακυκώατε, εωράκατε, πεπόνθατε, έχετε, δικάζετε. Δηλαδή, έχετε ακούσει, έχετε δει, έχετε υποφέρει. Τους έχετε στην εξουσία σας, δικάστε. Είναι άγνωστη η τιμιγορία των ενόρκων. Ο Λυσίας, για λίγα μόνο χρόνια, δίδαξε τη ρητορική τέχνη. Το περισσότερο καιρό εργάστηκε ως λογογράφος. Έγραφε δηλαδή λόγους για άλλους, που τους εκφωνούσε στο δικαστήριο. Έκανε με άλλα λόγια τη δουλειά που κάνουν σήμερα οι δικηγόροι, με τη διαφορά ότι δεν μιλούσε στο δικαστήριο ο ίδιος, αλλά οι πελάτες του. Ποια ήταν η συνεισφορά του Λυσία στην ελληνική ρητορία? Το απλό και κοψό ύφος της ομιλίας του και κυρίως η ηθοποιία. Με τον όρο ηθοποιία, όμως, δεν εννοούμε μόνο την παραστατική και δραματοποιημένη εκφορά του λόγου. Ο Λυσίας στην κυριολεξία ποιούσε ήθος, δηλαδή μετέφερε το χαρακτήρα του κάθε συγκεκριμένου πελάτη του στο λόγο που του ετοίμαζε για να εκφωνήσει στο δικαστήριο. Οι λόγοι του με αυτόν τον τρόπο φαινόταν σαν να μην είναι προσχεδιασμένοι, γιατί άφηνε επίτηδες κάποια λάθη που δημιουργούσαν ένα θετικό κλίμα ανάμεσα στους δικαστές. Και ενώ δεν διαφοροποιούσε καθόλου ούτε αλλίωνε την ποιότητα της γλώσσας, έγραφε όλους τους λόγους του σε αλάθαστη αττική διάλεκτο, είτε ήταν να τους εκφωνήσει αγρότης, είτε έμπορος, είτε αριστοκράτης, κατόρθωνε με αυτή τη τεχνική της σκιαγράφησης των χαρακτήρων κάθε λόγος του να φαίνεται αυθόρμητος και απόλυτα διαφορετικός. Αυτά για το λογογράφο Λυσία, φίλες και φίλοι μου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, έρωστε!